Επίθεση στον αντιπρόσωπο της Ισραηλινής εταιρείας Πλέαζαν Σάσα αριγλίνει υπεύθυνο για την πρωτοφανή και πέραν πάσης επιχειρησιακής λογικής και αμυντικής ανάγκης καθυστέρησης στην προμήθεια του Ισραηλινού πυραυλικού συστήματος εν λος κάνει ο ιστότοπος powergame.gr του εκδοτικού ομίλου των παραπολιτικών. Ταυτόχρονα εμπλέκει το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, Αντώνη Οικονόμου, και την Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων VNO, τον Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολυμπίου, ότι εμπλέκονται στην υπόθεση μαζί με τον αντιπρόσωπο τη εταιρεία, που πούλησε τα ανθιποβρυχιακα ελικοπτερα ελικόπτερα MH60R στην Ελλάδα, Δημήτρη Δάφνη. Συγκεκριμένα γράφει τα εξή. Σα έγραφα χθε για τη ρητή εντολή του Προέδρου Μητσοτάκη σε σχέση με το διαγωνισμό και την προμήθεια των υπερσύγχρονων πυράβλων από το Ισραήλ. Εκείνο που ξέχασα να σα γράψω είναι ότι εκτό από την Ισραηλινή Ράφαελ, κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο Πεντάγωνο και η εταιρεία Πλάζαν. Για όσου δεν διαθέτουν ισχυρή μνήμη, η Πλάζαν είναι η εταιρεία που έχει αγοράσει την Ελβό. Ανάμεσα στου συνεργάτε που έχει χρησιμοποιήσει η Ελλάδα είναι και η εταιρεία Βιενό των Βαρβιτσιώτη Ολυμπίου. Οι δύο επικοινωνιολόγοι που φιλοδοξούν εδώ και χρόνια να παίξουν ρόλο και στα εξοπλιστικά, γνωρίζοντα από τα παλιά τα χρόνια με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνα Αντώνη Οικονόμου. Συγκεκριμένα ο Λίμπιο, που είχε θητεύσει στην πολιτική άνοιξη του Σαμαρά, γνωρίζει πολύ καλά τον Οικονόμου. Επειδή λοιπόν τα παλικάρια της VNO δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω, μαθαίνω ότι επιδίωξαν ανεπιτυχώς να διαφημίσουν τη σχέση τους με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας. Ρόλο και μάλιστα ενεργό στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρασκήνιο, μαθαίνω ότι έχει και κάποιο Δημήτρη Δάφνη. Πρόκειται για έναν έμπορο όπλων που έχει κάνει λαμπρή καριέρα στου συναδελφικού τσακωμού. Τι έχει συμβεί, Η Πλέιζαν Sasa όντω είναι μία εκ των δύο Ισραηλινών εταιριών. Η άλλη είναι η SK Group που έχουν αγοράσει την Ελβό και επίση ένα μικρό ποσοστό έχει ο Άρη Λίνη, αντιπρόσωπο τη εταιρεία στην Ελλάδα.